Καλημέρα. Καλημέρα. Εσείς είστε μαζί την ώρα εκείνη του περιστατικού. Ναι, ήμασταν μαζί. Πηγαίναμε να καταθέσουμε στην τράπεζα τις καταθέσεις από τις 3 ημερών, από την Παρασκευή. Ήταν σε απόσταση αναπνοής για να μπούμε μέσα στην τράπεζα. Έρχεται ένας ντυμένος με μαύρα, με το κράνος, την αρπάζει την κυρία Ματζικούδη, προσπαθεί να αντιδράσει, φωνάζει βοήθεια, βοήθεια. Αυτός με το όπλο τη ρίχνει κάτω, τη ρίχνει βουνιές, φωνάζει βοήθεια, βοήθεια. Πάω να πάρω την τσάντα, βάζει το πιστόλι σε μένα και λέει φύγε. Με το που λέει φύγε, τεινάζει μία στον αέρα πάνω. Από εκεί τη χτυπούσε, δεν άφηνε την τσάντα. Ο κόσμος γύρω γύρω δεν μπορούσε να διδράσει γιατί έβλεπε ότι είχε πιστόλι. Ο οδηγός ήταν πάνω στη μηχανή, έβλεπε ότι δεν μπορεί να πάρει ο συνοδηγός την τσάντα. Κατεβαίνει από τη μηχανή να πάει να τον βοηθήσει. Βάζει γι' αυτό το όπλο, βαράει στον αέρα. Πάω μπρος με τη μηχανή, πέφτει κάτω η μηχανή, αυτός αντιδράει, πάει να σηκωθεί να πάρει τη μηχανή, τον ξαναπέφτει ξανά κάτω η μηχανή, την παίρνουν την τσάντα, φεύγουν και σε 3-4 στενά τους περίμενε ένα άλλο αυτοκίνητο και γίνανε λούιδες. Η μηχανή ήταν από τις 26 του μηνός κλεμμένη. Εσείς τραυματιστήκατε και εσείς και οι φίλοι σας. Ναι, η κυρία Ματσικούτη έφαγε ψηλό. Και εσείς στο νοσοκομείο νοσηλεύεται. Έχετε τραυματιστεί κι εσείς? Εγώ όχι. Πάντως, εμένα μου κάνει εντύπωση βέβαια ότι δύο γυναίκες παλεύουν, ότι γύρω-γύρω είναι συγκεντρωμένος κόσμος. Ήτανε κόσμος πάρα πολύ και κανένας δεν πήγε, φοβότανε. Γιατί είχε καλάτσιο και όλοι φοβηθήκανε. Οι κάλικες βρεθήκαν κάτω οι δύο. Όλα αυτά, 8 η ώρα σε κεντρικότατο σημείο της Θεσσαλονίκης. 8 η ώρα. Τι ώρα έγινε? 9 και 4 σε κεντρικότατο σημείο της Θεσσαλονίκης.